εγώ καταρχήν θέλω να καλωσορίσω από καρδιά στο φίλο μου τον Άκη Γεροντόπουλο, ένα εκλεκτό φίλο και νύνυφη υπουργό εξωτερικών, με μακρόχρονη εμπειρία στην πολιτική και στα διαδρομία. Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε ως ευρωβουλευτής. Άρα έχει και ευρωπαϊκή και κοινοβουλευτική πλέον και υπουργική πλέον εμπειρία. Άρα ο λόγος του είναι βαρύτατος. Θέλω να επίσης να καλωσορίσω τον επίσης εκλεκτό φίλο, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον Γιώργο τον Κύρτσο. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Απλά θέλω να επισημάνω ότι για πρώτη φορά στις ευρωεκλογές θα έχουμε τη δυνατότητα της σταυροδοσίας. Το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει, έχει μια ευρύ γάμα προσωπικότητων, συνολικά από όλους, από όλο το φάσμα της κοινωνίας μας και τους επαγγελματικούς χώρους. Είναι όμως αξιοπρόσεκτο στην επόμενη Ευρωβουλή να στείλουμε άτομα τα οποία γνωρίζουν το αντικείμενο, μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας επάξια και πιστεύω ότι ένας από αυτούς μπορεί να είναι ο Γιώργος ο Κύρτσος. Φυσικά να καλωσορίζω και τον κύριο Παντάκη, τον αναπληρωτή γραμματέα οργανωτικού. Το κόμμα πάντα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές στηρίζει την προσπάθειά μας. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές δεν πρέπει να υπάρξει χαλαρή ψήφος. Συνήθως στις ευρωεκλογές, επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν εναλλαγή κυβερνήσεων, επειδή ακριβώς λίγο πολύ τις αντιμετωπίζαμε χαλαρά, δεν υπήρχε αυτή η συσπήρωση ή δεν υπήρχε, αν θέλετε, η ιδέωσα προσοχή που έπρεπε να δείξουμε. Σε αυτές όμως τις εκλογές υπάρχουν πολλά και σημαντικά διλήμματα. Δηλαδή διλήμματα του τύπου αν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πολιτική ομαλότητα, αν θα πρέπει να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις, αν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εμβάθυνση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας μας. Τίθενται τέτοιου είδους ζητήματα, γι' αυτό πιστεύω ότι κάθε μία και κάθε ένας από εσάς στις επόμενες ευρωεκλογές θα πρέπει να δώσει το maximum των δυνατοτήτων του και θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε ως κυβερνητικές ή αν θέλετε ως βουλευτικές εκλογές. Διακυδεύονται τεράστια συμφέροντα όσον αφορά το μέλλον της χώρας, την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές θα πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, υπέρ του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας μας και βέβαια το κατεξοχήν κόμμα που εκφράζει τις αρχές, τις αξίες αλλά κυρίως τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό χωρίς αστερίσκο της χώρας μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα σε αυτές τις εκλογές εκτιμώ ότι το μήνυμά μας θα πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπερψηφιστεί το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας που βεβαίως μέσα από κυρίως τις θυσίες του ελληνικού λαού έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου σιγά σιγά αρχίζει και αντιστρέφεται η αρνητική πορεία των τελευταίων 4 ετών. Ήδη έχουμε τα πρώτα θετικά δείγματα και δημοσιονομικά αλλά κυρίως στις προοπτικές της χώρας μας και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με άξονα κυρίως την πολιτική σταθερότητα και βεβαίως τη βούληση του Πρωθυπουργού μας του Αντώνη του Σαμαρά θα πρέπει να προχωρήσουμε με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς. Να επισημάνω για μια ακόμη φορά ότι οι επόμενες ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές, διακυβεύονται τεράστια συμφέροντα όσον αφορά την πορεία της χώρας και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δώσουμε την αίσθηση ότι γυρνάμε πίσω, ότι οι θυσίες των Ελλήνων κινδυνεύουν να χαθούν και πιστεύω ότι θα έχουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες την δυνατότητα να αναλύσουμε και τις προτεραιότητές μας και βέβαια τους άκνες της πολιτικής μας και πιστεύω ότι σε αυτή την προσπάθεια η κάθε μία και ο καθένας από εσάς θα δώσει τον καλύτερό του αυτό. Και πάλι να ευχαριστήσω τον φίλο τον Υπουργό για την παρουσία του, τον Γιώργο τον Κύρτσο, αλλά κυρίως όλους εσάς που σε μια δύσκολη ώρα βρίσκεται και πάλι εδώ και στηρίζετε την προσπάθειά μας.